Λοιπόν, όσο άσχημες και αν είναι αυτές οι εικόνες, όσο δύσκολο και αν είναι για να τις αντικρίσουμε και για να τις σχολιάσουμε, είναι μια πραγματικότητα. Και επειδή η εκπομπή έχει δείξει πάρα πολλές φορές το γεγονός ότι προβάλλει θέματα που έχουν να κάνουν με την κακοποίηση των ζώων και ο λόγος που θα προβάλλουμε είναι ότι θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο από τη μία, να δώσουμε το παράδειγμα από την άλλη και να κινητοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο και τις αρχές, ακόμα μία παράμετρος που έχει υιοθετήσει η εκπομπή, είναι κάποια άλογα εκεί στην περιοχή της Πάρνηθας, τα οποία κάποιος φέρεται ή κάποιοι φέρεται να έριξαν σε ένα γκρεμό, σε μία χαράδρα, καθώς ίσως πιθανολογούμε ήταν γερασμένα για να τα ξεφορτωθούν. Στην Ελλάδα λοιπόν του 2023 και στην Κρήτη του 2023, παρόμοια περιστατικά, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, ορισμένοι αντιλαμβάνονται έτσι την επαφή μας με ένα άλογο. Αντιλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο την επαφή μας με ένα ζώο. Θέλω να πάμε στην κυρία Αναστασία Μίλιου, την κυρία Ρόζα Ρούσου, με συγχωρείτε, την κυρία ιδρύτρια και εθελόντρια του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. Την καλησπέρα μας, κυρία Ρούσου, πώς είστε? Καλησπέρα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ξέρετε, είχαμε επαναλάβει, είχε προηγηθεί μια συζήτησή μας πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες και τι είπαμε, μακάρι το περιστατικό τότε με τα γαϊδουράκια να είναι το τελευταίο. Αλλά 15 μέρες μετά ήρθαμε αντιμέτωποι με αυτές τις σοκαριστικές εικόνες. Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο περιστατικό. Αλλά θέλω λίγο να μας βάλετε λίγο στο κλίμα και τους τηλεθεατές μας που πιθανότατα να μην γνωρίζουν τι έγινε εκεί στην Πάρνηθα. Βρέθηκαν από εθελοντή που πηγαίνει και σιτίζει αδέσποτα ζώα, εθελοντή σε άλλο σωματείο, βρέθηκαν αυτά τα νεκρά άλογα, δύο. Πέρυσι είχε βρει άλλο ένα και γενικά υπάρχουν και πάρα πολλοί σκελετοί εκεί κάτω. Οπότε αμέσως το ανέβασε ο άνθρωπος ρωτώντας τι μπορεί να γίνει, γιατί προσπαθούσε να επικοινωνήσει με διάφορες υπηρεσίες και δεν μπόρεσε. Με όλη την κινητοποίηση, τώρα που μιλάμε, είναι στην περιοχή, αστυνομία, πυροσβεστικοί, πάντες. Αυτό που πρέπει να γίνει και αυτό που ζητήσαμε εμείς να γίνει νεκροψία. Να δούμε αυτά τα ζώα έχουν πυροβοληθεί, γιατί από φωτογραφία βέβαια, διεκτηνίατος δεν είμαι, αλλά δεν μου μοιάζουν γελικιωμένα. Ή κάποια που πέθαναν για χύψη λόγο και τα πέταξαν, ή κάτι άλλο έχει συμβεί που μόνο άμα τα εξετάσουν θα ξέρουμε. Μάλιστα. Πιθανολογείτε από την εμπειρία σας. Κοιτάξτε, είτε αν τα έφεραν από αλλού νεκρά, ναι, γιατί είναι δύσκολο να θάψεις τα άλογα, θα πρέπει να έχεις κτήμα και να μπορείς να... που και πάλι απαγορεύεται. Η υγειονομική ταφή είναι εξαιρετικά ακριβή, οπότε το πιθανότερο αυτό που υπολογίζω απλά για κάποιο λόγο πέθαναν και τα πέταξαν. Εκτός αν τα πανικόβαλαν, γιατί είναι μια πλαγιά με κοτρώνες, ναι, που δεν πηγαίνουν τα ζώα από μόνα τους. Άρα είτε κάποιος τα πανικόβαλε ή κάποιος τα σκότωσε επίτηδες, κανείς δεν ξέρει. Αυτά οι κτηνίατροι θα μας τα πούν. Νεκροψία. Θα πάρουμε πάντως απαντήσεις μέσα από τη διαδικασία της νεκροψίας. Σίγουρα θα έχει πολλές απαντήσεις, γιατί θα φανούν αν πέσανε, αν τα ρίξανε νεκρά ή αν τα ρίξανε ζωντανά. Εκεί θα φανεί. Μάλιστα. Και το θέμα είναι ότι να εξεταστούν και για ηλεκτρονική σήμανση. Γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιο να έχει ηλεκτρονική σήμανση. Να δούμε από πού προέρχεται. Είναι αυτό που φωνάζαμε από το 8, να έχουμε καταγραφή των υποειδών. Σωστά. Και έχει γίνει πράξη τώρα από αρχές του χρόνου. Από το 22 και μετά από τον Ιανουάριο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται και εκμεταλλεύονται φυσικά και δεν θα πάνε να τα καταγράψουν. Έχουμε να κάνουμε πάντως με κακοποίηση υποειδών, με κακοποίηση ζώων. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένα ζώο είναι νεκρό πρέπει να το πετάξεις, να το αφήσεις εκεί που το άφησαν. Έτσι δεν είναι? Σε καμία περίπτωση. Και βέβαια. Τα πορίσματα θα μας δώσουν πολλές απαντήσεις. Αν δεν έχει φέρει και κάποια ηλεκτρονική σήμανση, ένα από τα δύο τουλάχιστον, και εκεί θα μας δώσει πολλές απαντήσεις. Πολλές φορές τα ξεφορτώνονται έτσι. Πριν 4 χρόνια, το 19, είχαμε βρει κάπου στη Βάρη πεταμένο ένα το οποίο έλειωσε εκεί, στο Ριάκι έλειωνε. Τότε δεν είχε γίνει αυτή η ευαισθητοποίηση. Θεωρώ ότι μπορεί να κουράζουν αυτές οι εικόνες, αλλά είναι καλό γιατί ευαισθητοποιούν τους πολίτες. Μάλιστα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
Εάν έχουμε να κάνουμε με ένα σοκαριστικό περιστατικό από τη μία, από την άλλη, τι βλέπουμε όμως, ότι αυτά τα περιστατικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οπότε, αν σας γεμίζει, είναι λίγο άτομο αυτό που θα πω, με αισιοδοξία κατά κάποιο τρόπο, ότι θα καλυτερεύσει η κατάσταση από τη στιγμή που υπάρχει μια κινητοποίηση του κόσμου. Αυτό είναι πολύ θετικό, το ότι υπάρχει κινητοποίηση του κόσμου. Είναι θετικό να μην τα βλέπουμε μόνο σαν εργαλεία, έχουν και αυτά δικαιώματα. Είναι θετικό το ότι ο κόσμος αντιδρά πια. Σας λέω, πριν 4 χρόνια, το 19, δεν υπήρξε καμία τέτοια αντίδραση. Δημοσιεύσαμε και μάλιστα το ξανανεβάσαμε και σήμερα αυτή τη δημοσίευση την παλαιότερη. Τίποτα. Όταν σας λέω τίποτα, δεν ασχολήθηκε άνθρωπος. Πέρασαν κάποιοι από το Δήμο, το είδαν, ναι, τι κρίμα, πώς να το πάρουμε από εδώ, γεια σας. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Ρούσου, σας ευχαριστώ θερμά. Εδώ είμαστε να δώσουμε και την εξέλιξη, Μακάρι. Τις επόμενες ημέρες και να βγάλουμε άκρη, να είστε καλά.